Το εγχρώμο κορίτσι με την εξωτική ομορφιά έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο πρώτο GNTM. Νάιλα, θέλω να δεις τη φωτογραφία σου. Ευχαριστώ μόνο πολύ. Να δούμε. Λοιπόν, εγώ θέλω ένα χειροκρότημα. Δειλά στην αρχή, όπως λέει, η Νάιλα άνοιξε τα φτερά της στο χώρο του modeling και μετά το reality οι προτάσεις για δουλειά γινόταν όλο ένα και περισσότερες. Αυτό το καιρό διανύει μία από τις πιο όμορφες και πιο τρυφερές περιόδους της ζωής της. Είναι έγκυος στον 8ο μήνα και ανυπομονεί να φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδάκι. Ο σύντροφος και πατέρας του παιδιού της είναι ο φύλακας αγγελός της. Συγκινείται όταν μιλάει για εκείνον και νιώθει πραγματικά τυχερή. Είναι ο άντρας της ζωής μου. Με κάνει ευτυχισμένη, δηλώνει. Το εγώ αυτόν τον άνθρωπο την είχα γνωρίσει πριν πάρα πολλά χρόνια και δεν περίμενα ποτέ ότι θα μου σταθεί δίπλα μου σε όλη μου τη ζωή. Και χαίρομαι πάρα πολύ που κάνουμε παιδί μαζί. Δεν θα μπορούσα να σκεφτώ καλύτερο άνθρωπο από αυτόν. Γνωρίστηκαν πριν από 15 χρόνια. Η συμπάθεια έγινε φιλία, η οποία είχε διάρκεια στο πέρασμα των χρόνων. Εκείνος τη στήριξε σε δύσκολες στιγμές που βίωσε η Νάιλα, χωρίς ωστόσο η σχέση τους τότε να είναι ερωτική. Οι δυο τους πριν από έναν χρόνο έγιναν ζευγάρι και από τότε είναι αχώριστοι. Η εγκυμοσύνη ήταν ένα αναπάντεχο γεγονός που στην αρχή την ευνηδίασε. Δεν το επιδίωξε, όπως λέει. Ωστόσο η χαρά του συντρόφου της ήταν τόσο μεγάλη που έδιωξε όλους τους πιθανούς φόβους της. Η πρώην παίκτρια του GNTM έχει αφήσει πίσω της τη δύσκολη περίοδο που βίωσε στην παιδική της ηλικία. Τότε που δεν ήθελε να πηγαίνει στο σχολείο, επειδή κάποιοι συμμαθητές της την χλέβαζαν και την κορόιδευαν για την καταγωγή της και το χρώμα της. Ήταν ανυπόφορο. Δηλαδή. Με δείχνανε με το χέρι. Μου λέγανε ότι το θέμα, ξέρω εγώ, ήταν βρώμικο. Ότι τα μαλλιά μου ήταν χαμπούκλες ή κοτσιδάκι, ξέρω ότι ήταν σε σκατουλάκια. Πώς το αντιμετώπισες αυτό, πώς ισορρόπησες? Γλυκούλα μου, αγαπούλα μου, ομορφούλα μου. Η Νάιλα και ο σύντροφός της επιθυμούν να παντρευτούν. Ωστόσο, όπως η ίδια υποστηρίζει, ο Δήμος δεν τους εκδίδει τη σχετική άδεια γάμου, καθώς δεν αποδέχεται το πιστοποιητικό που προσκόμισε από την πατρίδα της. Το μοντέλο βρίσκεται όμηρος γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, αφού οι αρχές της χώρας της δεν μπορούν να της εκδώσουν κάποιο άλλο έγγραφο, επειδή σύμφωνα με το εκεί δίκαιο, το συγκεκριμένο δικαιολογητικό δεν χορηγείται. Συγκινήθηκα που είδα αυτή τη στιγμή. Πού σου είχα κάνει τη συνέντευξη τότε. Εγώ νομίζω ότι συγκινήθηκες πρώτα όταν άκουσες για τον άντρα της ζωής. Καλά, αυτό ναι, ναι, πρώτα. Το καλύτερο παιδί που γνώρισα. Πόσα χρόνια είστε μαζί με τον άντρα? Είμαστε 1,5 χρόνο, αλλά γνωριζόμαστε από 20 χρονών. Δηλαδή, 10 χρόνια και βάλε. Α, είναι ένας άνθρωπος που γνώριζες από παλιά, ναι. Απλώς ξανασυναντήθηκαν οι δρόμοι σας και ναι. Αποφασίσατε να κάνετε οικογένεια. Ναι. Τι έχει αυτός ο άνθρωπος και σε έχει έτσι, τον λατρεύεις τόσο που είναι βλέπεις το βίντεο και αληθινός. Είναι αστείος. Είναι δημιουργικός. Έχει όρεξη για ζωή, έχει όρεξη για ταξίδια. Είναι εκεί. Είναι, με στηρίζει. Άμα θες να συνεχίσεις το μόντελ μετά, συνέχισε. Άμα θες μου λέει να χορέψεις μετά, χόρεψε. Εγώ μου λέει δεν θα σταματήσω. Είναι το πιο ωραίο πράγμα αυτό που μου έχει πει ποτέ ένας σύντροφος. Έλληνας. Ναι. Και εγώ μάθαμε ότι είναι ψηλός ξαφός. Ναι. Λευκός, λευκός. Δηλαδή είναι... Γάλα. 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 Λες και είναι Λονδρέζος, Σκανδιναβός. Αυτός οι Έλληνες δεν. Ξέρεις, από τέτοιες συναντήσεις βγαίνουν, γερώνανε το κοριτσάκι σου. Ναι. Τα πιο υπέροχα, ξεχωριστά, πανέμορφα πλάσματα βγαίνουν από τέτοιες συναντήσεις ανθρώπων. Το γνωρίζεις αυτό, έτσι, το έχουμε δει. Θα το γνωρίσεις. Θα το δούμε. Πες μας τώρα, γιατί, καρδιά μου, έχεις ένα θέμα το οποίο είναι... Σε πληγώνει. Σε πληγώνει η γραφειοκρατία. Είναι να παντρευτείς τον άνθρωπό σου, ναι. Πριν γεννήσεις, όπως βεβαίως όλες εγκυμονούσες, έτσι. Όταν πριν γεννήσεις θέλεις να παντρευτείς
Να κάνεις το για να έρθει σου. Το παιδάκι μέσα σε ένα γάμο, πέραν της αγάπης που υπάρχει, αυτό. Να έρθει και τυπικά μέσα σε ένα γάμο, να μην χρειάζονται μετά άλλες διαδικασίες, αναγνωρίσεις, πράγματα. Να είναι μέσα, δηλαδή να, έτσι, ναι, για το να αναγνωριστεί για... κατευθείαν. Ναι, να γραφτεί κατευθείαν δηλαδή... το παιδί, να μην γίνει, κυρία Σασάκη, όταν έρχεται εκτός γάμου το παιδί γίνεται κάποια πράξη αναγνώριση. Έχει μέσα γραφική πράξη αναγνώριση και το παιδί... Αναγνωρίζεται από τον πατέρα του. Ωστόσο, σε ένα γάμο δηλώνουν οι άνθρωποι που παντρεύονται τι επίθετο θα πάρει το παιδί τους. Εδώ μπαίνει σε μια άλλη διαδικασία και σε μια άλλη τακτική. Χωρίς λόγο όμως. Χωρίς λόγο, ασφαλώς. Γιατί δεν σου δίνουν αγάπη μου το χαρτί, τι χαρτί είναι αυτό που ψάχνεις για να παντρευτείς? Βασικά, μου ζητήσανε ένα χαρτί που να δείχνει ότι δεν έχω παντρευτεί ούτε πολιτικά ούτε θρησκευτικά στη χώρα μου και ότι μπορώ να το κάνω. Στην Ελλάδα. Ένα πιστοποιητικό ότι δεν έχεις κάνει άλλο γάμο. Ακριβώς. Και αυτό πρέπει να έρθει από τη χώρα προέλευσης. Ναι. Νιγηρία. Όχι. Μαυρίκιο. Μαυρίκιο. Πρέπει να έρθει από Μαυρίκιο το χαρτί αυτό. Ναι. Γιατί δεν έρχεται το χαρτί? Το χαρτί ήρθε. Ήρθε το χαρτί. Δεν αναγνωρίζεται όμως το Δημαρχείο. Ξέρεις, ταλαιπωρούνται, Ταλαιπωρούνται, Τατιάνα μου, πάρα πολλοί άνθρωποι και πάρα πολλά παιδιά από συνάλληλα με αυτό το πράγμα. Γιατί εδώ, όπως και ο κ. Αναστατσάκης μπορεί να μας πει, ζητάει η ελληνική νομοθεσία από το έγγραφο που λέγεται περί μη κολλήματος γάμου. Ότι δηλαδή δεν έχεις κάποιο κόλλημα να κάνεις το γάμο. Δεν το εκδίδουν όλες οι χώρες της συμφιλίου αυτό το πιστοποιητικό. Δυστυχώς δεν το βγάζουν όλοι και δεν το ζητάνε παντού ανά τον κόσμο. Άρα λοιπόν αυτό. Προσπαθούν να εξυπηρετήσουν οι χώρες τους τους ανθρώπους, δίνοντάς τους κάποιες ένορκες βεβαιώσεις κάποιων ανθρώπων που λένε ότι δεν έχει κόλλημα γάμου, δεν είναι παντρεμένοι με κάποιον άλλον. Τις προσκομίζουν εδώ στα κατά τόπους δημαρχία επειδή θέλουν να κάνουν πολιτικό γάμο κτλ. Και δεν τους εκδίδουν την άδεια γάμου, διότι λένε ότι εμένα σε αυτό το χαρτί δεν μας κάνει. Καλά, συγγνώμη, αυτό δεν μπορεί να το προσπεράσει ένας δήμαρχος. Σε ποιο δήμο έχεις πάει? Στο Δήμο Βύρωνα. Και τι σου λένε, δηλαδή δεν υπάρχει εκεί ανθρωπιά? Πρέπει να πας στο Δήμο που κατοικείς, έτσι, γι' αυτό πήγε εκεί. Δεν υπάρχει, λέω, ανθρωπιά. Σε άλλο δήμο όμως να που πήγε, να μπει μπροστά ο Δήμαρχος ή κάποια υπηρεσία του Δήμου και να πει: ρε παιδί μου, μας έχει φέρει ένα χαρτί η κοπέλα, την πατρίδα της, ότι δεν έχει ξαναπαντρευτεί. Ζει εδώ τόσα χρόνια, έχει μεγαλώσει εδώ. Τη βλέπουμε την κοιλιά τουρλα, πάει να φέρει το παιδί της στον κόσμο. Βλέπουμε τον άντρα της, θέλει να παντρευτεί τον άντρα της. Για ποιο λόγο δεν δείχνουν μια ανθρωπιά να πούνε: φέρε εδώ κούκλα μου, τι είναι αυτό το χαρτί, δώστο μας εδώ, να σου δώσουμε το πιστοποιητικό να πας να παντρευτείς. Τι σου λένε δηλαδή? Είναι βασικά, διαφέρει σε κάθε δήμο. Όπως, πήγαμε και σε άλλους δήμους να ρωτήσουμε. Σε άλλους δήμους. Και, εγώ, σε άλλους και λένε εμείς, λέει, θα το δεχόμασταν. Ναι. Πρέπει να πας στο δήμο που κατοικείς. Αυτό είναι, για να, δηλαδή, σε άλλους δήμους το δέχονται. Άρα αυτό έχει να κάνει με την απόφαση του κάθε δημάρχου και ακριβώς. Την ανθρωπιά του κάθε υπαλλήλου. Συμφωνώ. Γιατί μπορεί ο δήμαρχος να μην έχουν φτάσει καν στα αυτιά του τα προβλήματα. Είναι η ερμηνεία που δίνουμε και συγγνώμη που σας διακόπτω. Ναι. Ο υπάλληλος, ο οποίος δεν γνωρίζει νομικά, είναι υπάλληλος. Απλά έχει τελειώσει συνήθως το λύκειο, διορίζεται εκεί και δεν γνωρίζει ακριβώς πράγματα και διαδικασίες νομικές. Ναι. Οπότε ερμηνεύει τον νόμο κατά το δοκούν. Εγώ πιστεύω ότι με μια υπεύθυνη δήλωση της ιδίας θα μπορούσε να λυθεί το θέμα. Δηλώνει υπεύθυνα και αυτό τιμωρείται ποινικά αν αποδειχτεί ψευδές στο μέλλον. Ναι. Ότι... Εδώ ήρθε έγγραφο από τη χώρα της που είχε δεν και τις απαραίτητες θεωρήσεις και τα λοιπά και δεν το κάνανε δεκτό. Κύριε Αναστασάκη, ένα εξώδικο τσάπμα να μας δώσει το χαρτί να τελειώνει. Άμα πείτε στη διαδικασία των δικαστηρίων, θα γεννήσει κοπέλα και το δεύτερο παιδί της, εύχομαι. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μόνο σε αυτή τη χώρα μπορώ να πω ότι συμβαίνουν. Ο άντρας τι σου λέει γι' αυτά? Θέλει να σε παντρευτεί τα γόρια. Δεν το πιστεύει. Δεν μπορεί να το πιστέψει ότι. Τραβάς τόσο μεγάλο ζόρι, ότι γενικά, τι θυμάστε και πριν 10 χρόνια που είχαμε πρόβλημα με την άδεια παραμονής, ότι τραβάω όλο αυτό το μεγάλο ζόρι για να, με τις λέξεις να παίζουν πάνω στο χαρτί. Δηλαδή δεν γράφει αυτό, γράφει εκείνο. Δεν μας κάνει αυτό το χαρτί. Πόσες φορές έχεις πάει και τους παρακαλάς να δεχτούν αυτό 5. Το πιστοποιητικό? 5 φορές. Ναι. Λοιπόν, εύχομαι κάποιοι που έχουν ευαισθησίες να μας παρακολουθούν τώρα. Και εύχομαι, επειδή υπάρχουν δήμοι που έχει απευθυνθεί και της έχει πει: φέρ το κότσι με το χαρτί, αποδεκτό, θα στο λύσουμε το πρόβλημά σου. Λοιπόν, ας ευχηθούμε λοιπόν ότι η ευαισθησία θα επεκταθεί, θα πολλαπλασιαστεί. Εδώ είμαστε και περιμένουμε να το δούμε. Κύριε Αναστασάκη, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και τον Άγγελο το Βουράκι, να ελάκι μου με το καλό, να έχει το μωράκι στον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Γερό να είναι. Γερό, πάνω απ' όλα.